ποιότητας. Εμείς ήμασταν τυχεροί, γιατί εσείς τότε νεοδιόριστοι σε έναν τόπο αφιλόξενο, παραμετώριο, ακριτικό, έναν τόπο που ερχόντουσαν εδώ αυτοί οι οποίοι ήταν διωκόμενοι για πολιτικά προβλήματα. Εσείς είχατε όλο το κέφι, όλη τη ζωντάνια και βέβαια τη διοχετεύατε σε εμάς. Και γι' αυτό και τα πολυματινά μαθήματα, γι' αυτό όλα αυτά τα οποία οπότε αυτά τα πήραμε όλα και τα κουβαλάμε αυτά τα βιώματα. Κάποια στιγμή έδωσε το Πηγιάτη, για να σου δείξω λίγο πόσο μας χαράξατε αυτά τα χρόνια, έγινε ένα πολύ άσχημο περιστατικό με μια κοπελιά η οποία χάθηκε. Ήταν εν ώρα μαθήματος, ήταν 9.30 ώρα, έρχεται ένας μαθητής πάνω και μου λέει, κυρία οικονόμου, μου λέει, πάρε τηλέφωνο στην αστυνομία, κάποιος μαχαίρωσε κάποια, του πλάκα κάνεις, του και πετάγω μέσα, και βλέπω το, δεν ξέρω τι έχει γίνει την κοπελιά κάτω. Λοιπόν, τρέχω κατευθείαν κάτω και αυτό που ήμουν σε έξαλλη κατάσταση, να φωνάω στα παιδιά, δεν θα βγει κανένα έξω. Δεν τόλμησε κανένα να βγει έξω από την πόρτα του, όχι την εξωτερική, τη γυάλινη την πόρτα, την εξώπορτα. Λοιπόν, άφησα τα παιδιά να βγουν έξω, γύρω στις 2 και κάτι, αφού είχε πέρα στην δομή, είχε πλύνει τα πάντα όλα. Σε αντίθεση με το δημοτικό σχολείο, δεν του σταμάτησε κανένα και περνάνε τα μικρά, ας πούμε, και σοκαρόντας, λοιπόν. Και αυτό γιατί, γιατί δεν ήταν άφησα τα βιώματα αυτά τα παιδιά και κατευθείαν μετά, ξαφώνησα τους καθηγητές που μέναν εδώ πέρα και τους λέω συμπαράστε τα παιδιά. Και βγήκαμε έξω και όποιο μαθητή δεν καθόμουν σε παιδιά, δεν με συμπαράστε τα παιδιά, γιατί για τα παιδιά ήθελα να το βγάλω αυτό, ήθελα να το βγάλω από μέσα. Γιατί θυμόμουν αυτά τα οποία εσείς είχατε κάνει σε εμάς. Εγώ να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Κοίταξε, αυτές εγώ προσωπικά μιλάω γιατί δεν ξέρω ότι ο Αρσένης τη γνώμη έχει. Μετά φύγαμε, εγώ πήγα και δύο ζωσινές, παραπέρα. Δεν βρήκα πουθενά αυτό που είχαμε κάνει εδώ, στο αμφιθέατρο και τις ελεύθερες συζητήσεις, ένας πάνω και να πούμε τις απόψεις των μαθητών, πώς μας στέλνει, γιατί κυρίως ούτε έκανε κανείς πρακτική δοκιμασία από τους παιδαγωγούς που έπρεπε, αν ένας κλάδος αν έπρεπε να κάνει η φιλευτική. Δεν κάνουμε ακόμα και σήμερα. Αλλά ακούγαμε τις εντυπώσεις, εγώ όμως είπα στο μυαλό τις δικές σας, συγγνώμη, τις δικές σας και βελτιωνόμαστε κυρίες. Και αυτό είπα προηγουμένως ότι έγινε χάρη στην αγάπη που σας δείξαμε εξωτερικεύατε κι εσείς και στην εμπιστοσύνη. Βελτιωθήκαμε κι εμείς, αλλά κι εσείς ίσως να περάσετε λίγο εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι όμως. Δεν θέλω να σας αδικήσω καθόλου. Τότε είχαμε τους καθηγητές αφέντες που δεν τολμούσες ούτε να τους μιλήσεις και είχαμε εσάς οι οποίοι ξεφεύγατε από το status quo του καθηγητή. Εμείς εσάς χρωστούμε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Δεν μιλάμε για τα σημερινά παιδιά που τον βλέπεις μιλάει στον καθηγητή του. Εμείς δεν τολμούσαμε. Θυμάστε εδώ την, με την τουαλέτα την, το ρεύμα που πήγαινε και έλεγε αριστερά τα κορίτσα, δεξιά τα γόρια. Εσείς όμως και μπράβο σας και προς τιμή σας ήσασταν κάτι το τελείως διαφορετικό. Και γι' αυτό εγώ, το έλεγε στα παιδιά μου, σας ευγνωμονώ. Ειλικρινά σου λέω, εγώ συγκινούμαι με αυτά που λέω, αλλά θέλω να ξέρετε ότι εμείς είμαστε αδέκαστοι φοιτητές. Πόσοι καθηγητές σαν και εσάς κάναμε παρέα, μπορούσαμε να πούμε και μαζί και να τα αλλάξουμε και απόψεις. Ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Εδώ ο σπορεμένος ο Γραβάνης, ποιος καθηγητής της φιλολόγης ακόμα και τώρα, κάνει το μάθημα και αφήνει ένα δέκατο να μας διαβάζει στο Καρύβα. Για εκείνη την εποχή. Ναι, έτσι ακριβώς. Θυμάσαι που είχαμε κάνει για το Σεφέρι. Εκεί την εποχή για το Σεφέρι. Για το Πολυτεχνείο. Για το Πολυτεχνείο. Για το Πολυτεχνείο. Την πορεία που κάναμε και τα λοιπά για το Πολυτεχνείο. Ναι. Πρωτοποριακά πράγματα. Αλλά και πάλι ειλικρινά, μπράβο σε εσάς,
Γιατί εσείς ήσασταν εκείνοι οι οποίοι μας μαζέψανε. Ένας κοχηγέντες. Είχαμε θεατόριο. Γεωργίου, λέει τίποτα, Γεωργίου Λοχαγός. Αλλά αυτό θέλω να πω το εξής, ότι μια φουρνιά καθηγητών, οι οποίοι διορίστηκαν, ξέρεις, τότε τους νέους καθηγητές, δεν ξέρω πώς ήταν λειτουργούσε η επιτηρήτα ή η κατανομή κτλ. Του στέλνανε σε παραμεθοριού, σε πληροφοριού περιοχέ κτλ. Είχε έρθει μία φωνιά πάρα πολύ καλών καθηγητών. Και αυτό το άνοιγμα το οποίο είχαν κάνει, αυτή η φωνιά. Μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε τώρα για του δύο καθηγητέ που έχουμε εδώ, μιλάμε και εγώ θυμάμαι τώρα. Όχι, δεν ξεχωρίζει. Εγώ θυμάμαι πολλού άλλου καθηγητέ, οι οποίοι μα είχαν πλησιάσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, εμένα, εγώ τότε και μου έχει μείνει αυτό, ότι αυτό συναντούσε τη δυσφορία μιας άλλης ομάδας καθηγητών σίγουρα, που βλέπανε αυτούς το διευθυντικό αυτό. Αυτό εμένα μου έμεινε από τότε. Ότι κοιτάγανε κάποιους καθηγητές οι οποίοι επιδίωκαν να είναι κοντά στους μαθητές, να δώσουν κάτι άλλο στους μαθητές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και σε μία, δεν ήταν σχολείο, ήταν σχολείο της Φιλιάτες. Δεν ήταν σχολείο ούτε η Ζωσημαία των Ιωαννίνων, ούτε δεν ξέρω ποιο άλλο κάποιου κέντρου και τέτοιου κοσμικού κέντρου. Γιώργο, να σε διακόψω λίγο. Το θυμάσαι κάποιον άλλο καθηγητή. Εγώ θυμάμαι τον Καραλαμπόπουλο, τον είχαμε τότε μαθηματικό. Όποιος δεν ήξερε, χάω σφαλιάρα. Που ήταν στο... Εγώ θυμάμαι την Κοντονίκου, η οποία τον τολμούσε να της πεις κουβέντα. Εγώ θυμάμαι τον Ζαγγελίδη που έκανε έτσι στο Θεό να σε κοιτάξει. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, όχι, θα να μην πούμε σήμερα σε τέτοιες... Ας μην πούμε σήμερα. Να πούμε μόνο το λάθος, ανεξάρτητα από όλα τη δυσκολία κάποιον άλλον. Να κρατήσουμε τα καλά. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Εγώ θεωρώ ότι τιμώντας την αλήθεια, τιμούμε και όλα τα παλιά και τα καλά. Μισολογητέ, δική εποχή και ουδέντε εξέχνες να πω το εξής. Τελικά ο καθένας παίρνει αυτό που νομίζει αυτός από οπουδήποτε. Εγώ έχω συζητήσει με πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, όπως ξέρετε, σε εκπαιδευτικό χώρο έχω περάσει όλη τη ζωή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει αυτές τις αναμνήσεις που έχω εγώ από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μου λένε και νιώθω, και νιώθω τυχερός που υπήρξα σε αυτό το σχολείο, εκείνη την εποχή που υπήρξα σε αυτό το σχολείο και είχα όλους εσάς, ας πούμε, για εκπαιδευτικούς. Και νομίζω ότι είπες μια πολύ συγκεκριμένη λέξη, Τάκη, και εκεί είναι ακριβώς το νόημα. Αγάπη για αυτό που κάνατε και για εμάς που ήμασταν τώρα ο καθένας τέλος πάντων με τα δικά του ζητήματα. Αγάπη. Αυτό είναι το κεντρικότερο. Αυτό είναι το κεντρικότερο. Και γι' αυτό και πήραμε πράγμα. Και γι' αυτό και είμαστε εδώ. Εάν δεν υπήρχαν όλα αυτά, τα οποία τα δημιουργήσετε εσείς σαν ομάδα εκπαιδευτικών, πιστεύω ότι θα ήμασταν εμείς εδώ σήμερα. Βεβαίως. Έτσι. Αν μου επιτρέψετε. Βεβαίως και χρειάζεται η Μαρίνα οπωσδήποτε να κάποιος να πάρει στα φυτίλια. Εντάξει, κάποιος χρειάζεται. Αν δεν υπάρχει συντηρητικός. Και ο Κουτσομάνος. Αλλά να πω ας πούμε και το εξής, ότι επειδή το σκεφτόμουν να ερχόμουν όταν ο Σοκράτης ερχόταν από την Ελλάδα σε 10 λεπτά και δεν θυμόταν ποιο να πει εκεί, εγώ σκεφτόμουν άλλα πράγματα. Και λέω ότι είναι μια ηλεκτρονική εποχή. Μήπως πρέπει να φτιάξουμε κάτι το οποίο. Σελίδα. Μια σελίδα. Αν θέλετε, σας τη φτιάχνω εγώ. Σελίδα, ναι. Να βγάλουμε πράγματα των εκπαιδευτικών επάνω, να βγάλουμε πράγματα προσωπικά μας, εννοώ ότι θέλει ο καθένας να γράψει για τον εαυτό του, και να προσπαθήσουμε αυτοί οι 20 ας πούμε που είμαστε εδώ σήμερα, εν διά περιπτώσει, τουλάχιστον ηλεκτρονικά να γίνουν 60 αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι. Όσοι είμαστε. Όσοι είμαστε. Να τους βρούμε σιγά σιγά, ναι, ναι, και να πούμε, κοίταξε, μπες εκεί να μάθεις. Και είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, κάνεις, γιατί η πληροφορία με το τηλέφωνο πια είναι λιγάκι δύσκολη. Εδώ θα σας ανεβάσω καλύτερα. Όχι, πάρα σε αυτό που χάσεις. Σωτηρή, δεν είναι δύσκολο, μία σε δεν τα πιάνεις. Όχι, όχι, όχι. Τακή, δεν μπορεί να πεις. Απόφοιτη, θα το κανονίσω με τη Μαρίνα, το σχεδιασμό, το μέρες θα... Πώς το λένε, θα το πάρετε όλοι. Ας κρατήσουμε όμως για τα τηλέφωνα μας. Εννοείται, πώς γιατί εγώ αρνούμε τη νέα τεχνολογία. Τι να πούμε. Είμαστε και κάποιοι παραδοσιακοί.
Να σου πω κάτι. Μια διεύθυνση γράφει, θα πέφτει πάνω στο αυτό και θα διαβάζει για όλου. Αλλά τώρα δεν έχει. Τώρα δεν έχει αυτό, γιατί θέλω να σα καλέσω τι αραβώνε στο κάτω του γιού μου. Α! Α! Δεν το ξέρω. Θα μα πει πότε είναι και θα. Αυτό θα είναι τάκι με τα χαρά. Στα Γιάννενα. Φιλιάτε σε κάποιου Μακεδόνε. Με τα χαρά, με τα χαρά. Εγώ τα κοιτάζω. Θα ζήσουν και από ό,τι υπολογίζει τα γη. Όχι, ναι. Α, όχι εγώ. Όχι. Αλλά λέω. Όχι. Σε καεί το περιεχόμενο. Εγώ τα έχει από τώρα σου λέω. Σε καεί το περιεχόμενο. Μαρινά. Μαρινά. Τώρα μισό λεπτό έτσι να. Να το κάνω στη σκύδρα. Όχι, να το κάνω, γιατί έγινε. Να το κλείσω λίγο, Τάκη. Ειλικρινά πέρα από τι όποιε καταβολέ όλων μα. Πέρα από τις όποιες επιρροές και αν είχαμε στη συνέχεια. Είσαστε ορόσημο στη ζωή μας, γιατί πραγματικά, εάν εσείς σε εκείνη την κρίσιμη ηλικία που ήμασταν εμείς, δεν ήσασταν για να μας καθοδηγήσετε και εμείς, καθοδηγούμαστε την εποχή, ίσως σήμερα να ήμασταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ίσως να ήμασταν κάποιοι άλλοι χαρακτήρες. Το λέω έτσι, ευχαριστώ από ψυχής και το πιστεύω. Να είστε καλά. Εγώ μίσησα τα μαθήματα. Και αυτό που είδες σε μένα, στον Αρτσέλη, στο Σταύρο τώρα, κάποιοι άλλοι καλοί δάσκαλοι, ελάχιστοι, μας το εμπιστεύσαν και μας το διδάσκαν. Έτσι, και αυτά να μεταβιβάζουν. Πέρα από το κυνηγητό που είχαμε, ήσαν δύο-τρεις που μας είπαν το παιδί, το παιδί, το μαθητή και τα μάτια σας. Το παιδί και τα μάτια σας. Κοντρά σας Τάκη. Το βάλαμε. Τάκη, εγώ μίσησα τα θρησκευτικά του μανάτου. Τα άθελε αυτολεξία. Θυμάστε που ανέβαινε στο... Θυμάσαι που ανέβαινε στο... Το Μηγεία. Είχε έρθει σε φορτικό μεταξύ. Στο φορτικό. Σε το πράξη. Σοκράτη, θα μιλάω. Σοκράτη, θυμίστε το καλό. Εκεί κάτω στην παραλία, όχι εδώ. Ανάψαμε. Θα φύγει το σωματοποιείο. Ναι, θυμάσαι τα ρητικά, ρε. Έτσι να ακούσει κάτω. Τα κουλί.